Καλησπέρα από την πάντα Μείνε μαζί ελληνική μου. Μακεδονία μας. Κύριε Μπίσκα, πριν σας δώσω το λόγο, μισό λεπτό να διευκρινίσω το εξής, ότι όλοι οι καλεσμένοι μπορείτε να έχετε διάλογο μεταξύ σας, αρκεί να μην επικαλείτε το ένα στον άλλον. Κύριε Μπίσκα. Ωραία, ωραία. Εγώ τι να πω για τα... Όταν υπάρχει κρίση, όπου δεν υπάρχει χρήμα στο πορτοφόλι, πάντα υπάρχει γκρίνια και φυσικά συνήθως, δυστυχώς αυτό, βάζουν σε δεύτερη μοίρα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι παλιοί λέγανε κάποτε ότι τον πολιτισμό μιας χώρας μπορείς να την καταλάβεις από το πώς συμπεριφέρονται στα αδέσποτα ζώα. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να φτάσουμε ως εκεί, να δούμε απλά πώς συμπεριφερόμαστε σε ευαίσθητες κοινωνικές ανθρώπινες ομάδες. Είναι δύσκολο, δηλαδή σήμερα ακούγαμε όλη μέρα στις ειδήσεις ότι δώσαν ένα ρημαδοπεντακοσάρικο σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά το είχαν ανάγκη και ξαφνικά η τράπεζα το ρούφιξε χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Κανένα. Αδιαφορόταν για το ίδιο το κράτος. Δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Γιατί να μιλήσουμε για ποιους, να μιλήσουμε για δικαιώματα, να μιλήσουμε για τους ομολογιούχους, οι καημένοι ομολογιούχοι. Και για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο να πούμε δύο πράγματα για τους ομολογιούχους και τους μικροομολογιούχους. Δηλαδή αυτοί βγαίναν και μας λέγαν αγοράστε ελληνικά ομόλογα, στηρίξτε την Ελλάδα μας. Και πήγαιναν κάποιοι που αγαπούσαν φιλόπατρες και δίνανε το μισθό τους, αντί να το αφήσουν στην τράπεζα σε ρευστή μορφή, το δίνανε στα ελληνικά ομόλογα. Τι πιο πατριωτικό. Και έρχεται και τους τραβάει τώρα από τα αυτή η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και του λέει «Ρε, ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ ρε, που πας και παίρνεις ομόλογα ελληνικού δημοσίου» και του τα άκοψε όλα. Και έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι. Εμείς τρέχουμε οι δόλοι πάνω στο Ευρωκοινοβούλιο με τους δύο βουλευτές, τρέχαμε τόσο καιρό, καταφέραμε να το φέρουμε σε συζήτηση και είναι υποσυζήτηση και θέλω να το ακούσουν αυτό οι μικροομολογιούχοι. Είναι υποσυζήτηση, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Στην Ευρωβουλή είναι νούμερο ένα στην ατζέντα μας αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Τώρα, για τι άλλο να πούμε. Δηλαδή όλες οι κοινωνικές... Κύριε Μπίσκα, να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση και οι λοιποί καλεσμένοι και θα συνεχίσουμε. Ναι, ναι. Κύριε Μπίσκα, ξαναλέω πάλι εσείς, επειδή είστε στην Θεσσαλονίκη, δεν είστε στο στούντιο, ανά πάσα στιγμή και ώρα, όπως και όλοι εδώ οι καλεσμένοι, μπορείτε να λαμβάνετε το λόγο. Απλά όπως και εδώ οι παρισταμένοι. Σας ακούω, κύριε Μπίσκα. Εγώ πριν στο θέμα της... Ναι. Πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή μου, θέλω να πω πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Πέπα Νίκο για την προσφορά του στην Ελλάδα. Όπως και ένα συγχαρητήρια στον κύριο Κανάκη που συμμετάσχει στα Γιατρός Χωρίς Σύνορα και θα πρέπει να είναι και οι δύο παράδειγμα για όλο τον υπόλοιπο ελληνισμό για να κάνουν ανάλογες προσπάθειες και οι υπόλοιποι. Τώρα, από εκεί και ύστερα. Για ποιο ερώτημα θέλετε να μιλήσουμε, για... Λέγαμε για τα μέτρα που οφείλει κάθε κράτος και κάθε να λαμβάνει για να εξασφαλίζει, είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα για την διαβίωση του λαού της. Και εδώ... Βάσει συντάγματος. Και όχι μόνο, και του εσωτερικού και του ευρωπαϊκού. Ωραία. Βάσει συντάγματος ελληνικού, ας ξεκινήσουμε. Και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Είναι υποχρεωμένο το κράτος να παρέχει δουλειά, ναι, και. Και τη διαβίωση, ναι. Μπράβο, και σπίτι σε όλους. Τώρα από εκεί και ύστερα όμως πρέπει να πούμε το εξής στον κόσμο για να καταλαβαίνει τι γίνεται πάνω στις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες έχουν μία βάση, έχουν ως βάση τα οικονομικά ωφέλη και έτσι εξετάζουν και τα πάντα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση της Μέρκελ, η Γερμανική ας πούμε, Ένωση καλύτερα να πούμε, βλέπει ότι οι βόρειες περιοχές καλύπτουν το 96%, το 94% της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι νότιες περιοχές, μέσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα μας, καλύπτει μόνο το... η Ελλάδα μας καλύπτει μόνο το 2%. Το 2%. Εμείς δηλαδή εκεί έξω μιλάμε σαν το 2%. Δηλαδή δεν μας δίνει σημασία κανείς. Τι κάναμε λοιπόν εμείς, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Συμμετείχαμε στον κύριο Φάρατς, στους ευρωσκεπτικιστές, ο επικεφαλής είναι ο κύριος Φάρατς. Και αντιπρόεδρος ήταν επί μακρόθεν ο κύριος Καρατζαφέρης, ο πρόεδρός μας. Και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή οι ευρωσκεπτικιστές να φτάσουν το 25% και να πλησιάζουν το 30% στην Ευρώπη. Άρα πηγαίνοντας εμείς πάνω,
και σε συνεργασία με τα συγκεκριμένα άτομα θα μπορέσουν να μιλήσουμε όχι ως το 2% της Ελλάδας, αλλά ως το 30% του Ευρωκοινοβουλίου. Ήδη έχει στηθεί αρκετά καλά αυτός ο μηχανισμός, ήδη έχουμε κάνει αγώνα, ήδη έχουμε κάνει πολλές ομιλίες πάνω στις Βρυξέλλες, όπου τους τονίζουμε ότι αν εσείς που είστε το 94% δεν βελτιώσετε την παραγωγή του 6% που είμαστε εμείς, θα τρώτε CD. Θέλετε να τρώτε CD, να τρώτε CD. Πρέπει να φάμε κάτι. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε εισαγωγή απ' έξω. Και συγγνώμη, και επειδή είμαι και εκτελονιστής, γνωρίζω πολύ καλά ότι απ' έξω φέρνουν πάρα πολλά τρόφιμα. Πάρα πολλά τρόφιμα. Είναι δυνατόν εμείς να φέρνουμε τρόφιμα? Αυτή τη στιγμή ξοδεύουμε 2,5 φορές περισσότερα λεφτά για να εισάγουμε τρόφιμα, γαλακτοκομικά και όλα τα ειδών τρόφιμα, 2,5 φορές περισσότερα από ό,τι για πετρέλαιο ως κράτος. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν με αυτή την σχεδόν εγκληματική, ας πούμε, και επιθετική πολιτική που έχει η κυρία με το χοντρό πορτοφόλι εις βάρος των υπολείπων χωρών, να καθόμαστε τώρα και να εισάγουμε εμείς ποιοι, εμείς οι Έλληνες, αντί να εξάγουμε σωρία προϊόντων, να καθόμαστε τώρα εδώ και να συζητάμε για εισαγωγές. Και ένα ακόμα πιο τραγικό, γιατί μερικοί προσπαθούσαν να μιλήσουν για ανάπτυξη κλπ. Το 2013 εισάγαμε αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ, κρατηθείτε, κοπριά. Μέχρι και από την Αμερική φέρνανε κοπριά, εισαγωγή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε ανάπτυξη της κτηνοτροφίας? Όχι βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τα βασικά, τα απαραίτητα για κτηνοτροφία. Και τέλος πάντων πρέπει σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να καταλάβουμε ένα βασικό θέμα. Άλλο αγαθό, άλλο προϊόν. Όταν μιλάμε για αγαθό, μιλάμε κάτι το οποίο το χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει. Αγαθό είναι η τροφή, πρέπει να την παρέχει δωρεάν. Το νερό πρέπει να το παρέχουμε δωρεάν. Το σπίτι πρέπει να παρέχεται σε όσους δεν έχουν δωρεάν. Η εστίαση που λένε. Η θέρμανση επίσης. Οφείλουμε να καταφέρουμε κάποια στιγμή να είναι δωρεάν η θέρμανση, ειδικά σε εμάς εδώ πάνω που ξεπαγιάζουμε το χειμώνα. Η υγεία. Η υγεία, άλλο. Η παιδεία. Αυτά πρέπει να είναι δωρεάν. Δεν το συζητάμε. Και άλλο, στο δεύτερο χέρι, τα προϊόντα. Τι είναι προϊόντα? Εκεί τα προϊόντα είναι κάτι το οποίο, όπως είναι, ας πούμε, ακόμα και το φως, μπορεί να το πει σε δεύτερη φάση ως προϊόν. Διότι ένας άνθρωπος χωρίς φως μπορεί να ζήσει. Χωρίς θέρμανση μπορεί? Όχι. Πρέπει να κάνουμε μια κατάταξη. Τι έχουμε να βάλουμε στα αγαθά, τι στα προϊόντα, να παρέχουμε δωρεάν. Να το συντομεύσουμε, κύριε Μπίσκα, γιατί ο χρόνος, ναι. Να το συντομεύσουμε. Ναι, να κλείσω. Αυτό, ναι. Βασικά, θα πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε ένα διαχωρισμό των αγαθών με των προϊόντων. Αυτό. Κύριε Πέπα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπίσκα για τα καλά του λόγια που είπε για μένα. Θεωρώ όμως ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών τουλάχιστον, καταβάλουν προσπάθειες για να είναι η χώρα μας περήφανη. Από εκεί και έπειτα άκουσα τον κύριο Κανάκη και πραγματικά και εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του να μιλάει για αλλαγή κυβέρνησης, για αλλαγή προσανατολισμού, αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιος είναι αυτός ο προσανατολισμός, διότι με το να λέμε γενικώς και ορίστως ότι χρειαζόμαστε μια προοδευτική κυβέρνηση, ναι, αλλά να ακούσουμε αποκρισταλωμένα ποιες είναι οι προτάσεις αυτής της προοδευτικής κυβέρνησης, ποιος είναι ο προσανατολισμός της. Επιτέλους, να καταλάβουμε αν τελικά ομονοεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να είναι η Ελλάδα μέσα στη χώρα του ευρώ ή εκτός της ζώνης του, μέσα στο ζώνη του ευρώ ή εκτός της ζώνης του ευρώ. Κύριε Πέπα, ας μην την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, δεν έχουμε τον χρόνο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προτίμησα, κυρία Ζαρκάδα, στη ζωή μου γενικά να μην είμαι απ' έξω, όχι μόνο στο πολιτικό, αλλά γενικότερα σε όλες τις δράσεις της ζωής μου και να κάνω κριτική και να λιθοβολώ. Προτίμησα να είμαι μέσα και να προσπαθώ να καταθέσω τη μικρή μου άποψη, τις μικρές μου δυνάμεις, τις μικρές εμπειρίες που έχω αποκομίσει με δυσκολία μεγάλη, πιστέψτε με, στη ζωή μου. Άσχετο και αν δεν είναι πάντα οι απολύτως σωστές. Αλλά θεωρώ ότι όταν έχουμε επιτύχει κάτι στη ζωή μας, καλό είναι αυτό το κάτι να το μοιραζόμαστε. Να γινόμαστε κοινωνοί και στους υπόλοιπους συμπολίτες μας, στις εμπειρίες μας και να προσπαθούμε να τις καταθέτουμε για να πάει αυτή η χώρα μπροστά. Εγώ λοιπόν από τη θέση μου και μέσα στην παραγωγική δραστηριότητα της χώρας και ως αθλητής και άνθρωπος που έρχεται από το χώρο της αναπηρίας, αυτές θα είναι οι εμπειρίες που θα προσπαθήσω να καταθέσω αν και εφόσον ο ελληνικός λαός μου δώσει αυτή τη δυνατότητα να παρευρεθώ στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι πολίτες πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν.
πρέπει να συμμετέχουν. Ναι. Δεν είναι λύση να κάθεσαι μακριά και να περιμένεις κάποιους άλλους να λύσει το πρόβλημα. Να απέχεις. Κύριε Μπίσκα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό εγώ. Εντάξει, λοιπόν, άντε δύο. Εγώ δεν ήθελα, θα σύντομος. Απλά θα ήθελα να πω ένα, να μην ξεχνιόμαστε όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανότεροι να μας μιλήσουν για αυτά πλην βέβαια των ιδίων ανθρώπων, των ανθρώπων που έχουν ας πούμε, κάποιες ιδιαιτερότητες, είναι οι πατεράδες οι οποίοι βγάζοντας το παιδί τους έξω ένα μισής διάστασης από ότι το καρότσι των αναπήρων απειβδίουν κάθε μέρα για να το πάνε από ένα σημείο της πόλης στο άλλο. Φανταστείτε πόσο ζορίζονται οι υπόλοιποι. Δεύτερον, θέλω να ξεχωρίσω κάτι. Να μην ξεχνάμε την ομολογία της αντίστροφης διάκρισης, η οποία ισχύει για τις αγγλοσαξονικές χώρες, η οποία λέει το εξής και πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό για να μην φτάνουμε σε άκρα. Τα δικαιώματα της πλειοψηφίας προσβάλλονται εις το όνομα των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Να έχουμε το νου μας, μην φτάνουμε στα άκρα, μέτρων άριστον. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και να κλείσω λέγοντας το εξής. Για ποιον λόγο να ψηφίσει κάποιος Καρατζαφέρη, Μπίσκα, Ιβαλιώτη, Παπαδημητρίου και όχι κάποιο άλλο κόμμα. Τα άλλα, τα περισσότερα κόμματα τα έχουμε δοκιμάσει. Δοκίμασαν και αυτή την υπομονή μας. Αν θέλουμε επιτέλους μετά το καλοκαίρι να πούμε ένα δόξα σε ο Θεός και όχι βόηθα Παναγιά, ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Ας ψηφίσουν Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Αυτό μόνο έχω να πω και τίποτα άλλο. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ένα λεπτό, γιατί πριν είχατε με περισσότερο χρόνο από τις υπόλοιπες. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι πολύ λίγος όντως. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ενστερνίζονται. Είστε και πολύ. Και λαλίστατοι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ενστερνίζονται τις αρχές των μεταρρυθμιστών, των Ευρωπαίων μεταρρυθμιστών και εντασσόμεθα σε αυτή την ομάδα. Αποβλέποντας το πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τις συνθήκες που σήμερα επικρατούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μέσα στο Κοινοβούλιο, όπου ακούγονται, όπου πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις, αλλά λαμβάνονται σε επιτροπές και εκεί κυριαρχούν τα συμφέροντα με όλες τις συνέπειες, είτε αυτές είναι καταστάσεις δωροδοκιών, εκμαυλισμού με δωράκια και οτιδήποτε άλλο, είτε η εξυπηρέτηση αλλήλων συμφερόντων και δεν είναι για το συμφέρον των λαών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη και να είναι όχι η Ευρώπη των τραπεζών όπως είναι το σύνθημά μας, αλλά η Ευρώπη των λαών. Και το σπουδαιότερο, το ότι μέσα σε ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε, το οποίο βλέπουμε στους καιρούς μας τι ακριβώς συμβαίνει και με τις κοσμογονικές αλλαγές οι οποίες κυριαρχούν σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην τεχνολογία, ακόμα και στη γεωπολιτική, είναι απαραίτητο να ακουστεί η φωνή της Ελλάδας. Όχι οι φωνές όπως μέχρι τώρα που κάποιες κυρίες, οι οποίες δεν ξέρω, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, ας κρίνει ο ελληνικός λαός, αναφέρθηκαν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αν θα πρέπει να καεί η Ελλάδα προκειμένου να βρεθεί λύσεις και να επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι απαράδεκτα να λέγονται, έστω και εξυπηρέτησαν συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Και δεν πρέπει να τολμούν να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού όμοια, παρόμοια ή πρόσωπα τα οποία με τον οποιοδήποτε τρόπο εστερνίστηκαν αυτές τις αρχές. Αν είναι τέλος κάτι το οποίο θέλω να επισημάνω, είναι η ψήφος η οποία δίνεται στους ανεξάρτητους Έλληνες. Και η συμμετοχή κυρίως σε αυτές τις εκλογές δεν είναι απλώς μια διαδικασία που αποτελεί και συνιστά δικαίωμα. Είναι καθήκον όσον αφορά τη συμμετοχή του κάθε Έλληνα πολίτη, γιατί απλούστατα έτσι διαμορφώνονται οι συνθήκες που αφορούν όλους μας και λύνουν τα προβλήματα, ενώ εξυπηρετεί αλότρια και ύποπτα συμφέροντα η αδιαφορία και η μη συμμετοχή σε εκλογές της 25ης Μαΐου. Τέλος, εύχομαι ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι, και τελειώνω, όλοι εκείνοι οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι 21 ευρωβουλευτές, να βρίσκονται σε τέτοιο σημείο ώστε να έχουν το σθένος ανά πάσα στιγμή να μιλάνε, να υποστηρίζουν με τον οποιοδήποτε τρόπο τα συμφέροντα των Ελλήνων και κυρίως μιας Ελλάδας η οποία υπέστη τα πάνδυνα από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέφυγε του σκοπού της. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Στον κύριο Πρωτέκτικο, καλή επιτυχία. Στον κύριο Μπίσκα, καλή επιτυχία κύριε Μπίσκα, σας ευχαριστώ. Καλά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Κύριε Κανάκη, εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς, στους γιατρούς του κόσμου. Και βέβαια στον κύριο Πέπα, ο οποίος εκτός από Ολυμπιονίκης αθλητής, είναι και Ολυμπιονίκης ζωής, διότι δίνει φοβερές μάχες. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή τύχη σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.